Καλησπέρατε κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το νεακρήτη.gr. 20 ημέρες μετά την τραγωδία του Γεροποτάμου, όπου χάθηκαν 4 ψυχές μέσα στα ορμητικά νερά, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση. Με μηνυτήρια αναφορά, οι οικογένειες των αδικοχαμένων θυμάτων ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Λίγες ημέρες μετά την κακοκαιρία, σε επικίνδυνες αποστολές οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης για να ξεδιψάσει το χωριό. Πέρασαν από το φουσκωμένο ποταμό με κίνδυνο να παρασυρθούν και οι ίδιοι για να αποκαταστήσουν βλάβη σε αγωγό. Και Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα, με τον αγώνα να συνεχίζεται για χειραφέτηση, καλύτερες συνθήκες εργασίας και τέλος στην κακοποίηση των γυναικών. Γνωρίστε 4 δυναμικές ιεραπετρίτισες που εξηγούν γιατί η γυναίκα, όπως λένε, είναι απίθανο πλάσμα. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο νεακρήτη.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. Νεακρήτη.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.